την επιχείρηση Ζυγός. Λοιπόν, εξαπολύουν οι Βρετανοί στη χώρα μας στην Κύπρο με στόχο να εντοπίσουν 9 πρόσωπα τα οποία έχουν διαπράξει, είναι ύποπτα για διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων στην Βρετανία και σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας έχουν καταφύγει και έχουν διαφύγει από την δικαιοσύνη στην Κύπρο. Η επιχείρηση αυτή, επαναλαμβάνω, ονομάζεται επιχείρηση Ζυγός, στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η Βρετανική αστυνομία, ο δεύτερος είναι η Βρετανική πάτη αρμοστία στην Κύπρο και ο τρίτος είναι η Crime Stoppers, είναι μια οργάνωση μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, είναι εθελοντές, οι οποίοι ακριβώς κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός Βρετανίας και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των Κυπρίων πολιτών, ώστε εάν και εφόσον αντιληφθούν ότι ένα ή περισσότεροι από αυτούς τους 9 φιγουρικούς καταζητούμενους βρίσκονται στην κάπου στην Κύπρο, να ενημερώσουν σε τις αρμόδιες υπηρεσίες και να επιτευχθεί η σύλληψή τους και η μεταφορά τους, η έκδοσή τους στη Βρετανία. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση αρχίζει επίσημα από σήμερα, βεβαίως με την έγκριση και την συνδρομή της Κυπριακής Αστυνομίας. Εδώ βρίσκεται και ο αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, ώστε να έρθει, να ολοκληρωθεί και να θευτεί με επιτυχία. Πρέπει να πούμε ότι ανάλογες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη την επιχείρηση Καπτούρα, διενήργησε με τον ίδιο τρόπο οι Βρετανοί στην Ισπανία και είχε εκπληκτικά αποτελέσματα. 49, με συγχωρείτε, από τους συνελήφθησαν 49 πρόσωπα από τα 65 που αναζητούντος στην Ισπανία.